Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η συζήτηση πέρα και πάνω απ' όλα έχει φέρει στο επίκεντρο με αρνητικό τρόπο την ίδια την Ελλάδα, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα κυρία Σημακοπούλου. Καλημέρα από το Στρασβούργο. Είναι έτσι, είμαστε στο κάδρο αυτή τη στιγμή ως χώρα? Θα πω περισσότερο όχι. Δηλαδή οι συνάδελφοι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι στη λογική ότι φταίει η Ελλάδα τώρα επειδή έτυχε να είναι Ελληνίδα η κυρία Καϊλή. Εξάλλου εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι από άλλες εθνικότητες. Να ξέρετε ότι χθες μπήκανε σε 60 γραφεία στο Ευρωκοινοβούλιο, οπότε προφανώς δεν είναι όλοι Έλληνες. Οπότε εντάξει, απ' την άλλη εντάξει, ήταν Ελληνίδα ευρωβουλευτής, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και αυτό τη σημασία του. Επειδή δεν ήταν απλά Ελληνίδα ευρωβουλευτής, ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να μου πείτε καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, διότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ως ομάδα ανεξάρτητα από τις διαφορές σας κομματικές, πολιτικές, ιδεολογικές, πολλές φορές λειτουργούσατε ως ομάδα, πώς νιώθετε? Κοιτάξτε, εγώ είχα καλή συνεργασία με την κυρία Καϊλή. Είχαμε κοινά ενδιαφέροντα σε σχέση με την, με την τεχνητή νοημοσύνη, με θέματα τέτοιου τύπου και είχαμε κάνει και εκδηλώσεις μαζί. Δηλαδή, και σε προσωπικό επίπεδο, όπως είπατε πολύ σωστά, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και χαίρομαι, παρενθετικά αναφέρω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σταμάτησα να ακούω αυτό το περί η κυρία Καϊλή ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν τόλμησε να το πει στην Ολομέλεια αυτό εχθές του Ευρωκοινοβουλίου και ούτε το ακούω να αναπαράγεται πλέον από στελέχη του. Εντάξει, όταν κάνει λάθος κανείς, καλό είναι να το συμμαζεύει. Κλείνει η παρένθεση γι' αυτό. Αλλά με την κυρία Καϊλή και με τους άλλους ευρωβουλευτές, ξέρετε, συνταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα. Mm. Δηλαδή, αναπτύσσεται και μια ανθρώπινη οικειότητα με κάποιον. Οπότε θα σας έλεγα ότι γενικά το πρώτο συνέστημα το οποίο αισθάνθηκα με τους συναδέλφους μου ήταν το σοκ. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να έχει συμβεί μια τέτοια ιστορία. Αλλά τώρα το συνέστημα αυτό το επισκιάζει νομίζω έτσι μια αίσθηση προδοσίας και ένας τιμός. Γιατί όπως και να είναι έχει μπει στο στόχαστρο όλο το Ευρωκοινοβούλιο. Διακυβεύεται το κύρος ενός κορυφαίου θεσμού της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και πολλοί συνάδελφοι αισθάνονται προδομένοι και θυμωμένοι με το ότι πρέπει να υπερασπιστούν την προσωπική τους αλλά και τη θεσμική τους ακεραιότητα και αξιοπιστία. Κυρία Σημακοπούλου, σας είχε κάνει ποτέ νήξη σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο υποστήριξης των Όχι. δραστηριοτήτων? Δηλαδή αυτό που ακούσατε Όχι. στην Ευρωβουλή, το ακούσατε για πρώτη φορά όταν μίλησε? Όταν μίλησε στην Ευρωβουλή για το θέμα του Κατάρ, μπορώ να σας πω ότι σηκώθηκε το φρύδι μου. Δηλαδή είπα, μα γιατί το κάνει αυτό τώρα? Και ιδίως όταν κατάλαβα ότι ήταν σε διαφορετική γραμμή με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά το θεώρησα περισσότερο κάτι που είχε να κάνει με την διαφοροποίηση που είχαν μεταξύ τους το τελευταίο χρονικό διάστημα και μια έτσι προσωπική στρατηγική επιλογή. Και προφανώς δεν μου πήγε το μυαλό ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σε επίπεδο χρηματισμού ή τέτοιου τύπου πράγματα. Εντάξει, και να λέμε ότι όλη αυτή τη συζήτηση την κάνουμε με δεδομένο το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι, τώρα συζητάμε σωστό, αν όλα αυτά. Σωστό. Σωστά να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί γίνεται μια δικαστική έρευνα αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ξέρω, σήμερα θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, πάντοτε να σεβόμαστε το έργο το οποίο επιτελεί η δικαιοσύνη. Ναι, προφανώς ο κάθε κατηγορούμενος τεκμέρεται αθωότητος. Από την άλλη, υπάρχουν και τα πιστήρια των βελγικών αρχών μέχρι στιγμής, κάτι που είναι αξιοσημείωτο. Κυρία Σημακοπούλου, η πλευρά της κυρίας Καϊλή, όσο καταφέραμε να ακούσουμε, υποστηρίζει ότι εγώ στο Κατάρ όταν πήγαινα εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν αντιπρόεδρος, αυτή ήταν η κατανομή μου, και δεν έλεγα τίποτα παραπάνω από τη γραμμή που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλωστε αυτά που είπα για την εργατική νομοθεσία στηρίζονται στις εισηγήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Θέλω να σας πω ότι το ίδιο είπε και ο κύριος Σχοινάς. Πώς με κατηγορείτε, λέει, εγώ χρησιμοποίησα τα επιχειρήματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τι διαφοροποιεί εδώ? Η σύντομη απάντηση είναι ότι ο κύριος Σχοινάς δεν ερευνάται, ούτε βρέθηκαν. Προφανώς. Ούτε ο πατέρας του είχε σε μια βαλίτσα 600.000 ευρώ, ούτε ο άντρας του, ούτε η γυναίκα του ομολόγησε ότι είναι πλεγμένη και από ό,τι κατάλαβα τώρα τους δίνει όλους.
ούτε είχε 150.000 κάπου στο σπίτι του. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Μην τρελαθούμε. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας ο οποίος είχε μια άποψη για το τι συμβαίνει με τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ, με την οποία μπορεί να διαφωνούμε, είναι και. Κατηγορούμενος ή ύποπτος. Βρώμικος και ύποπτος, ναι. Ακριβώς. Η κυρία Καηλή, η υποστήριξή της ότι εκπροσωπούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκει, κατά τη γνώμη σας? Όχι, προφανώς στέκει. Η κυρία Καηλή ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και όταν θα πήγε αποστολή, ήταν επίσημη αποστολή, πήγε με τη θεσμική της ιδιότητα ως αντιπρόεδρος και πήγε συνοδευόμενη από έναν υπηρεσιακό παράγοντα και πήγε και με συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία ατζέντα εκπροσωπούσε το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι αν. Άλλα είναι τα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό το ερώτημα. Εντάξει, και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν αποκλείεται ποτέ και το σενάριο ότι η κυρία Καηλή απλώς έκανε μια πολύ κακή επιλογή συζύγου. Υπάρχει και αυτό. Είναι πιο προσωπικό. Πείτε μου όμως πέρα από αυτό. Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Καλά το είπατε εσείς εισαγωγικά. Διότι υπάρχει και αυτό το σύστημα. Τώρα το μαθαίνουμε εμείς, εσείς το έχετε γνωρίσει, το ξέρετε, των λεγόμενων περιστρεφόμενων πορτών, δηλαδή οι ευρωβουλευτές κάνουν μια θητεία, φεύγουν, ναι, μετά γίνονται, ναι, σύμβουλοι, να μην τα έχουν, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Αυτό, ναι, δεν, ναι, θέτει ένα ζήτημα στον τρόπο λειτουργίας του όντως μοναδικά δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου του Ευρωκοινοβουλίου και το lobbying, πολλοί λένε ότι είναι το άλοθη της μίζας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια τεράστια γενίκευση. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να μπουν και περισσότεροι κανόνες σε αυτό. Ας πούμε, όταν είσαι επίτροπος, απαγορεύεται για. Ή ακόμα και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απαγορεύεται για κάποια χρόνια να συνεργαστείς με ανθρώπους με τους οποίους είχες συναναστραφεί θεσμικά. Δηλαδή, αν το θεσμικό σου χαρτοφυλάκιο ήταν οι τράπεζες, λέω εγώ για παράδειγμα, απαγορεύεται να πας να μπεις σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας τραπέζης, με τη λογική αυτή ακριβώς. Να μην χρησιμοποιείς την πρώτερη. Το πρώτερο δίκτυό σου με τρόπο κακόβουλο, να το πω, στο πλαίσιο του lobbying. Αλλά τώρα το lobbying δεν είναι, δηλαδή δεν γίνεται να νομοθετείς, ας πούμε, για κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τη βιομηχανία και να μην πάρει την άποψη της βιομηχανίας για το τι θα του συμβεί όταν θα νομοθετήσεις. Δεν γίνεται να μην έχεις θεσμικές επαφές με αυτούς τους. Με παράγοντες της αγοράς ή με παράγοντες του κόσμου, του lobbying που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών ή τη ΜΚΟ. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Άρα, εγώ είμαι υπέρ του, άμα μπορούν να μπουν πιο σφιχτοί κανόνες για το Ευρωκοινοβούλιο, να μπουν ακόμα πιο σφιχτοί κανόνες για το Ευρωκοινοβούλιο. Και άμα θέλει κανείς να πει ότι αμέσως μετά τη θητεία στην Ευρωβουλή, ή επίσης για 2-3 χρόνια, δεν μπορείς να μπεις σε ένα διοικητικό συμβούλιο, δεν μπορείς να πας να κάνεις lobbying στον τομέα σου, για τους με χαρά τους, ας το νομοθετήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει στην κυρία Σημακοπούλου. Το γεγονός ότι στο επίκεντρο είναι αυτής της ιστορίας της κυρίας Καηλή το Κατάρ, που είναι σύμμαχος με την Τουρκία, στηρίζει οικονομικά την Τουρκία, δεν θέτει και ένα εθνικό θέμα για τη χώρα? Κανείς δεν ξέρει ακόμα οι διαδρομές αυτές, τι τύπου είναι. Έχουμε ακούσει και για το Μαρόκο. Κανείς δεν ξέρει τώρα. Και για το Αζερβαϊτζάν τώρα συζητάνε κάποιοι. Και για το Αζερβαϊτζάν. Για το Αζερβαϊτζάν που ακούγαμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και παρεπιπτόντως να πω και κάτι άλλο. Οπότε η σύντομη απάντηση στο φίλο Μιχάλη είναι ότι είναι νωρίς ακόμα για να βγάλει κανείς συμπεράσματα για το ποιος ακριβώς εμπλέκεται από την πλευρά οποιοδήποτε χρημάτισε και ποιες ήταν οι προθέσεις του. Επί του παρόντος η εικασία είναι ότι ήταν από το Κατάρ. Με τη λογική να φτιάξει το όνομα της χώρας και να επηρεάσει ούτως ώστε να δίνονται βίζες Schengen, να μπορούν να βρουν μέσα στην περιοχή Schengen χωρίς βίζα. Αυτό ήταν το ζητούμενο, υποτίθεται, το οποίο τώρα έχει παγώσει. Κυρία Σημακοπούλου, με την ίδια λογική, μπορεί έτσι να λειτουργεί ένα σύστημα και Ερντογάν στην προσπάθεια επηρεασμού ευρωβουλευτών? Εννοείται, μπορεί να λειτουργεί ένα σύστημα οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Γι' αυτό γίνονται και οι έρευνες αυτή τη στιγμή από τις βελγικές αρχές και πολλές παρακολουθήσεις. Και παρεπιπτόντως εδώ δεν έγινε χαμός για την παρακολούθηση της κυρίας Καηλή. Εντάξει, που παρακολουθούνταν η κυρία Καηλή. Ναι, αλλά δεν έγινε κανένας χαμός. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε χαμό που παρακολουθούνταν. Φαντάζομαι ότι δεν το ταυτίζεται με το εσωτερικό που είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όχι, δεν το ταυτίζω με το εθνικό. Μιλάω για το θέμα της παρακολούθησης. Ότι κανείς εδώ δεν είπε μα γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνο της κυρίας Καηλή. Άρα, καλώς παρακολουθούνται το τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ελλάδα? Όχι, άρα να μην μεγαλοποιούμε καταστάσεις και να λέμε ότι επειδή ήταν κάποιος ευρωβουλευτής δεν πρέπει να τον παρακολουθούν. Εντάξει. Και εγώ που είμαι ευρωβουλευτής, μα αυτό ήταν. Άμα είναι οικονομικό έγκλημα. Σωστά το λέτε. Άμα είναι οικονομικό έγκλημα παρανομής, βεβαίως, αλλά η επίκληση.
εθνικών λόγων για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, εθνικής ασφάλειας. Ή του κυρίου Χατζηδάκη, δύο χρόνια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο κύριος Χατζηδάκης, καταρχάς, δεν ξέρουμε αν παρακολουθούνταν ή όχι και ο ίδιος μίλησε για αυτό το θέμα. Συγγνώμη, δεν λέω, είπατε, κυρία Σημακοπούλου, για να το διευκρινίσω, δεν μιλάω για το Predator, μιλάω για την παρακολούθηση από την ΕΕ που όλοι την έχουν αποδεχτεί πια. Εγώ μιλάω και για το Predator. Ποιος λέει ότι στον κύριο Ανδρουλάκη το Predator δεν το έστειλε το ίδιο δίκτυο το οποίο λειτουργούσε με την κυρία Καϊλή, αν από πίσω από αυτό υπάρχουν. Μάλιστα. Στην Ελλάδα όμως έχουμε και τις νόμιμες ή κατά άλλους παράνομες επισυνδέσεις σε ΕΕ. Αυτό λέω. Εντάξει, και γι' αυτό θωρακίσαμε ακόμα περισσότερο το νομικό πλαίσιο το οποίο είχε αδυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζοντας τη δεύτερη υπογραφή. Βάλαμε δεύτερη υπογραφή και από εισαγγελέα και στα πολιτικά πρόσωπα είπαμε να μιλάει και ο πρόεδρος της Βουλής. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνεται για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Κυρία Σημακοπούλου. Δεν σημαίνει όμως ότι πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούν να παρακολουθηθούν, γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές υπάρχει η περίπτωση πολιτικά πρόσωπα να είναι μπλεγμένα σε τέτοιο τύπο. Μάλιστα. Ιστορίες. Νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει και για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που είπε ο ειδικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Πικραμένος. Το είπε εδώ συχνότητα. Ότι υπάρχει και ένα κύκλωμα, έτσι το χαρακτήρισε, με λιγούρια πέριξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου επιλέγουν συνεργάτες τους, ερωμένους, εραστές. Κάπως έτσι λέει, έρχεται και η διαφθορά μετά. Μα γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε όλοι θυμωμένοι τώρα. Διότι τώρα τι συζήτηση είναι αυτή, γιατί να υπάρχει τέτοια σκιά. Είμαστε 705 ευρωβουλευτές. Υπάρχουν άνθρωποι, με συγχωρείτε, αλλά δηλαδή και εγώ πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί έχω κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, κάποια ιδανικά, ένα ρομαντισμό να υπερασπιστώ την πατρίδα μου, να φτιάξω το όνομά της, να φωνάζω για τους Τούρκους, να φωνάζω για τη ΦΕΤΑ, να φωνάζω για τα εθνικά μας θέματα, να φωνάζω για, δηλαδή, για να μάχομαι για την Ελλάδα. Γιατί λοιπόν τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία, να υπάρχει ένα πέπλο γύρω από την. Να μπαίνω σε αυτό το κάδρο. Με καταλάβατε. Mm-hmm. Έτσι αισθανόμαστε όλοι οι έντιμοι και σοβαροί ευρωβουλευτές. Και επαναλαμβάνω, δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα πριν βγάλει συμπέρασμα η δικαιοσύνη. Παρότι τα πιστήρια είναι πάρα πολύ ενοχοποιητικά αυτή τη στιγμή. Δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα. Απλώς σας εκφράζω ανθρώπινα τα συναισθήματα που όλοι οι ευρωβουλευτές αισθανόμαστε και είμαστε. Κάναμε μια συζήτηση εχθές και σήμερα θα κάνουμε ένα ψήφισμα σε μια προσπάθεια να θωρακίσουμε το θεσμό. Είναι η καρδιά της δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα χτυπάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Να μπορέσουμε να θωρακίσουμε το όποιο. Να δημιουργήσουμε καθεστώς τέτοιας διαφάνειας που να μην υπάρχει ερωτηματικό για κανέναν μας. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα τώρα σαν Ευρωκοινοβούλιο. Τελευταίο ερώτημα, κυρία Σημακοπούλου. Με δεδομένο ότι το Κατάρ δεν είναι μόνο Μουντιάλ, είναι τα ενεργειακά που η Ευρώπη ζορίζεται κτλ. Αποκλείεται η ιστορία αυτή να πάρει και άλλες διαστάσεις, να ανοίξει ακόμη περισσότερο. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται πλέον. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα πλέον. Μετά από αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως, τα οποία θεωρούσα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν, δεν μπορώ πλέον να αποκλείσω τίποτα. Κανένας δεν ξέρει πόσο μακριά φτάνει αυτή η ιστορία. Αυτό που έχει μεγίστη σημασία είναι να βγουν όλα στο φως και να μάθουμε όλη την αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεπληθεί αυτή η ιστορία. Όλα πρέπει να βγουν στο φως. Και ένα τελευταίο ερώτημα του φίλου του Αντώνη, νέος επιστήμονας, λέει: θα ήθελα να ρωτήσετε την κυρία Σημακοπούλη το εξής. Θα πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία φθοράς που δημιουργεί η υπόθεση Καϊλή να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμικά με μια πρωτοβουλία αναθεώρησης των ίδιων των συνθήκων? Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις συνθήκες. Δεν είμαι καν σίγουρη ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου, χωρίς να είμαι ειδικό σε αυτό και λέγοντάς σας ότι είμαι έτοιμη να δεχτώ οποιαδήποτε κίνηση θωράκισης του θεσμικού πλαισίου. Δεν είναι θέμα, δεν είναι μια γκρίζα ζώνη. Δεν είναι τώρα δηλαδή αν εμένα με κέρασε έναν καφέ ένας λομπίστας ή μου έκανε το τραπέζι και μου μίλαγε για την τροπολογία την επόμενη μέρα. Μιλάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο σε μετρητά σε σακούλες τώρα. Μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές σε επίπεδο κακουργήματος. Δεν μιλάμε για την αποτυχία του θεσμικού πλαισίου. Μιλάμε για εγκλήματα. Και ένα προσωπικό ερώτημα του Σπύρου. Θέλω, λέει, να μου πει, κυρία Σημακοπούλου, τι ανάγκη έχει ένας ευρωβουλευτής με έναν καλό μισθό και με καλό μισθό για να στελεχώνει και το γραφείο των συνεργατών του για τα παραπάνω? Η απληστία είναι μία από τις 7 θανάσιμες αμαρτίες. Κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλημέρα.